Μαράκι μου, καλή δουλίτσα. Αλλά είσαι στις τελευταίες ομαδικές που δουλέψαμε μαζί. Είδα ποια είναι η Μαρία. Στην τελευταία ομαδική δεν σε είδα. Δεν ξέρω που ήσουν, δεν ξέρω που τη σκεφτόσουν μέσα στην ομαδική. Γι' αυτό τον λόγο σε ψηφίζω, ήσουν σε καταστολή. Το έκαψε το κορίτσι. Γιατί δεν με είδες, δηλαδή θες να μου πεις ότι δεν είχες στο μυαλό σου την ομαδική, δεν έβλεπες όλους τους παίκτες. Άμα το πάμε έτσι, εσύ φταίς και όλα σας είπα να ψηφιστείς. Τι δικαιολογία αυτή δεν σε είδα. Ηρακλή, δουλέψαμε μαζί, αδερφέ. Κάναμε καλή δουλειά. Μπράβο. Ευχαριστώ. Και πάω. Κατερίνα μου, σε ψηφίζω γιατί ανέλαβες δύο ζυμάρια και ήταν δύο ώρες ένα κανελόνι. Πιστεύω ότι θα μπορούσες να κάνεις και άλλα περισσότερα πράγματα. Αν μου είχαν δοθεί οι αρμοδιότητες, ίσως και να τα είχα κάνει. Αλλά δεκτή η ψήφος. Πάμε. Το ότι σου δίνει κάποιος να κάνεις κάτι, δεν σημαίνει ότι πρέπει να το κάνεις δύο ώρες. Μπορείς να τελειώσεις μέσα σε αυτή τη μία ώρα. Να βοηθήσεις σε κάτι άλλο συνολικό την ομάδα. Οπότε ο λόγος που την ψήφισα ήταν το ότι ασχολιόταν δύο ώρες με ένα κανελόνι. Εγώ μέσα σε 10 λεπτά, τα πρώτα 10 λεπτά, είχε τελειώσει η ζύμη των ζυμαρικών και είχε μπει ήδη στο ψυγείο. Πάει αυτό. Λοιπόν. Δεν με άφησε ο Σταυρής να κάνω μόνη μου τη ζύμη για την τάρτα. Ήθελε ακριβής δοσολογία να μου δώσει, η οποία δεν έβγαινε κιόλας, αφού τα λέμε όλα, αλλά λέμε και αλήθειες. Και έχεις και το θράσος να με ψηφίζεις και να μου λες ότι δεν είχες πολλές Παρασκευές. Ποιος φταίει γι' αυτό? Φταίω εγώ? Αν και κερατάς, αν και δαρμένος. Η Κατερίνα δεν έχει καταλάβει το που έχει έρθει. Δεν έχει καταλάβει το πώς γενικότερα είναι η μαγειρική. Λέει ότι δεν μου δώσανε ευθύνες. Αφού σου παίρνει δύο ώρες να κάνεις δύο ζύμες, ποιος άλλος δώσει τις ευθύνες, τι άλλο μπορείς να κάνεις?